Βασίλης Κοζανίδης, ο νεότερος ίσως Έλληνας επαγγελματίας φωτογράφος όλων των εποχών, γεννήθηκε στην Κόρινθο στα μέσα της δεκαετίας του 40. Από μικρό παιδάκι μαθητεύει κοντά στο φτασμένο και καταξιωμένο φωτογράφο πατέρα του Πέτρο, μαθαίνοντας λεπτομερώς τα μυστικά της τέχνης της φωτογραφίας. Παιδί του δημοτικού, παίζοντας στα πέντε δάχτυλα τους περισσότερους τύπους επαγγελματικών φωτογραφικών μηχανών του καιρού του, στέκεται άξιος βοηθός του πατέρα του, τόσο σε δύσκολες λήψεις, όσο και στην τεχνική επεξεργασία τους, εμφάνιση, εκτύπωση κλπ. Στο στουντιακό τους χώρο, στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 38 στην Κόρινθο. Το 1958, μετά από την αποκλειστική ενασχόληση του πατέρα του με τη ζωγραφική και την αγιογραφία, αναλαμβάνει πλήρως τις υποχρεώσεις του φωτογραφικού τμήματος. Έφηβος ακόμα, συνεργάζεται ως φωτογράφος με τους αποκλειστικούς ανταποκριτές του αθηναϊκού τύπου στην Κόρινθο, τον Παπαλιμπέρη και τον Λάμπο, κυρίως με την εφημερίδα Ακρόπολης. Εφευρίσκει μάλιστα δική του πατέντα ταχύτατης εκτύπωσης του αρνητικού φιλμ σε θετική φωτογραφία, γεγονός που τον καθιστά ασυναγώνιστο στο φωτορεπορτάζ. Ο κινηματογράφος κεντρίζει το ενδιαφέρον του από παιδί. Πειραματίζεται με ρετάλια κινηματογραφικού φιλμ 35mm, ενώ εξοπλίζεται και κινηματογραφεί με την ερασιτεχνική τεχνολογία των φορμά Standard και Super 8mm, διασώζοντας σπάνια ντοκουμέντα της 20ετίας 1960-1980. Το 1964 μεταφέρει τη στουντιακή του έδρα στην οδό Ερμού 51, όπου εργάζεται ως φωτογράφος μέχρι το 1968. Από το έτος αυτό, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, στρέφεται στη ζωγραφική, κρατώντας τη φωτογραφία ως κρυφό έρωτα και προσωπικό χόμπι.